με μαχητές! Αυτή είναι η τελευταία αναμέτρηση για τον τρίτο αγώνα Ηλίας. Έτοιμα τα κορίτσια να ξεκινήσουν, Μαργαλένα και Αφροδίτη. Έτοιμες! Ξεκινάνε τα κορίτσια, θα περιμένουν στα μισά τους τύπου μάχης ο Τάκης και ο Σάκης. Ο Σάκης είναι δίποντος σήμερα. Ο Τάκης έχει φέρει ένα πόντο απέναντι στον Σπύρο Μαρτίκα. Δεν βλέπετε τον Γιωρίκα Πηλίδη στον αγώνα, ο οποίος είναι δίποντος για τους μπλε, γιατί έχει μεταφερθεί στην τέντα της γιατρού. Ένιωσε αρκετή αδυναμία και δεν μπορεί να προσφέρει στην ομάδα σε αυτό το κρίσιμο σημείο. Η Αφροδίτη λίγο πιο γρήγορα μπορεί να φύγει. Φωνές εκεί από τον Κατσούλη. Φεύγει η Μαργαλένα. Τερμάτισε. Για να δούμε, θα προλάβει η Μαργαλένα να μπει στο τούνελ. Λάθος από την Αφροδίτη. Ξέχασε το τούνελ. Αυτό είναι ένα καλό προβάδισμα για τον Τάκη Καραγκούνια. Κατεβάζει την μπουκαπόρτα και φεύγει με τις μπάλες. Κατεβάζει τώρα ο Σάκης και φεύγει αυτός. Λίγο πιο μπροστά ο Τάκης πλέον. Από το λάθος εκεί της Αφροδίτης. Περνάει, πετάει μπάλες και φεύγει στο πλεκτό. Έφυγε και ο Σάκης. Πολύ γρήγορα ο Κατσούλης προβάλλει πρώτος μέσα από τα σκηνιά. Τρέχει ο Τάκης να προλάβει. Κατσούλης, ο οποίος έπαιξε και σχετικά πρόσφατα. Πριν λίγες αναμετρήσεις, οπότε το χέρι του φαντάζομαι θα είναι ζεστό. Να το πρώτο καλάθι από τον Σάκη. Δεύτερο 2-2. Παραλίγο να κάνει το 3-3. Τάκης Καραγκούνιας δεν πέτυχε πολύ. Άλλη μια προσπάθεια πρώτα από τον Τάκη. Πλησιάζει ο Καραγκούνιας. Μία τελευταία μπάλα για τον Σάκη. Μαντεύει ο Σάκης, φωνές από τον πάγκο, αστοχή. Καραγκούνιας ζητάει ηρεμία εκεί ο Μπόγδανος. Δεν θα το πετύχει. Άλλη μια βολή από τον Τάκη. Επέστρεψε γρήγορα ο Σάκης. Σημαδεύει ο Σάκης, αστοχή. Γυρίζει μπάλα στα χέρια του. Άλλη μια προσπάθεια. Τρίτο καλάθι. Και οι κόκκινοι κερδίζουν 3-3. Τρίτος αγώνας σας, Ηλίας, βάφεται και αυτό σε κόκκινο χρώμα, σε δύσκολη θέση πλέον η ομάδα των μαχητών που θα χάσει σίγουρα παίχτη αυτή την εβδομάδα. Πειράζει ρε παιδιά. Έκανε τα άχρηστα ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν πήρα και μικρά. Ε. Δεν μετρά πήρα. Ο Κρήκος είχε μπει όλος μέσα. Κανένας δεν έκανε άλλος. Δεν θα σου δύο πονές. Τελείωσε. 3-3 ρε. Έγινε ρε. 3-3 ρε. Όχι. Θέλω μια κουβέντα να πεις στην Αφροδίτη. Αφροδίτη. Γιατί έχασες την τρίβα. Μπράβο, Μάγκε. Παρακαλώ, πάει στα νέξη του Σπύρου θα πεις. Εσείς οι δύο πρέπει να κάνετε σκετσάκι. Ούτε νερό. Πες το Σπύρο γιατί δεν πήγες την τρίβα. Παιδιά, σκοτώθηκα με τη Μαργαλένα και κάηκα κιόλας. Τι κάηκες ρε, μας έχεις ανοίξει. Τι σχέση έχει η τρίπα με αυτό. Έχεις ανοίξει και δεν πήγες πέρας εκτός του είπα. Το ένα από τα δύο εμπόδια δεν πήγες. Τον έκανε στον άλλο και έκανε την οζόνα από πάνω κάτω όλο. Κομπλεύγει και πάμε. Να χαράμπηκες ρε, τέλεια, τέλεια. Και σε κάλυψε ο Σάκης. Τι έμαθα ο Τάκης. Σήμερα. Ναι, βέβαια. Ποιοι? Όχι, βέβαια. Η ιστορία, κοίτα, εδώ, κοίτα. Πλάκα μου, τώρα. Έλα, ρε παλά. Ούτε ήρθε να κάνει τέτοιο τίποτα. Συγγνώμη, έλα λίγο εδώ πέρα. Δεν θέλουν να κερδίσουν από αυτού που είναι υποψήφοι. Ναι, αυτό που δεν θέλει να κερδίσει. Το πιστεύω. Μην φεύγει, δηλαδή. Για ποιο λόγο. Για σε ψηφίσει. Ναι, για ποιο λόγο να σε για ποιο λόγο να με θέλει να κερδίσει. Εγώ πήρα αρνητικά θάπησε, φίλε. Μπράβο, ρε παιδιά! Μπράβο, παιδιά!
Ο γιατρός πρέπει να επέμβει. Εγώ περίμενα να βάλει στόχο. Ας προσφέρει αυτούς κάτω. Και να σε τρέξει ένας γρήγορος. Εγώ περίμενα να σου πω. Άρα είναι σε τρέξει ο Πάνος. Να σε τρέξει ο Αφόρ. Να σε τρέξει... Κοίτα. Δεν περίμενα αυτήν την περίπτωση. Είμαστε 14 άτομα, ωραία. Ήσουν οι καλύτεροι από όλους τους στόχους. Και ο Σάκης τρομερός, αλλά η επιλογή για μένα σε τέτοιο πόντο ήσουν εσύ. Εντάξει, ήταν ομαδικό, οπότε... Να είναι κοντά οι τα δύο... Ο Χανταμπάκης σήμερα ήταν πολύ εύκολος, το πήγαινε αυτός ο στόχος. Κάμε και λάθη κι εμείς. Και ο Σάκης. Δεν κάναμε λάθη, κάναμε κάποιες βολές. Δεν παράγαμε. Και ο Σάκης δεν ήταν εύστοχος. Στο τελευταίο ήταν πολύ εύστοχος. Στα δύο σου λέω. Το βρήκε πολύ. Μια παλιά βάρεσε στεφάκι και του ήρθε πάλι στα χέρια. Δεν έτρεξε καν να μαζέψει να κουραστεί. Καταλαβες. Εντάξει, προχωράμε. Έβαλες μία μετά η άλλη. Εντάξει, τελείωσε. Προχωράμε.